Η ιστορία του Πινόκιο είναι λίγο παρεξηγημένη, κατά τη γνώμη μου. Και χάρη στη συμμετοχή μου σε αυτή την παράσταση, κατάλαβα το βάθος που έχει πραγματικά αυτή η ιστορία. Ο Πινόκιο είμαστε εμείς. Εσείς, εγώ, εμείς. Εμένα, όταν μου είπαν να σκηνοθετήσω τον Πινόκιο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να κάνω είναι να αντιγράψω 100% την ταινία του Disney. Την είδα την ταινία του Disney, την είχα δει πολύ μικρός παλιά, δεν τη θυμόμουν. Ξεκίνησα να την αντιγράφω, αλλά μετά δεν μου βγήκε, γιατί είπε ο συγγραφέας, ο Γιώργος Μακρύς, ότι δεν παίζει, το γράφει αλλιώς το έργο. Έτσι, προσπάθησα να σκηνοθετήσω ό,τι μου κατέβαινε. Όταν μου είπαν ότι θα παίξω σε ένα παραμύθι, το μόνο που ζήτησε ήταν να φοράω νηφικό. Και η επιθυμία μου πραγματοποιήθηκε, το είχα βάλει άλλωστε και στη ρήτρα του συμβουλέου μου και εγώ είμαι χαρούμενη. Εγώ βασικά κάνω μία κότα. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται στο υπόλοιπο έργο, δεν ξέρω γιατί με έχουν καλέσει εδώ πέρα. Κάνω μία κότα η οποία κάνει... και μετά απλά κοιτάω τον Πινόκιο κάπως... έτσι. Εγώ πέρυσι τελείωσα τη σχολή και τώρα ξεκινάω εδώ πέρα με τον Πινόκιο και ο Πινόκιο είναι από τα αγαπημένα μου παραμύθια και όλοι χάρηκαν όταν τους είπα ότι θα παίξω τον Πινόκιο. Βέβαια δεν θα παίξω τον Πινόκιο, θα παίξω κάτι άλλο, αλλά θα παίξω ένα πολύ ωραίο ρόλο, ένα θεατράρχη ο οποίος είναι πολύ κακός και πολύ ευγενικός ταυτόχρονα και πολύ δίκαιος και το καλύτερο παιδί νομίζω, θα το λατρέψετε αυτό το ρόλο. Εγώ είμαι η Γλυκερία και δεν ξέρω γιατί με φωνάξαν εδώ πέρα. Όλοι με έχουν του κλώτσου και του μπάτσου. Με στέλνουν συνέχεια να του πάρω καφέ, γλυκά, σοκολάτες. Αυτό ο σκηνοθέτη μα είναι τρελό. Έλα, Γλυκερία, λίγο πιο κάτω. Όλη την ώρα τρώει τυρόπιτες, πανακοτυρόπιτες, τουλούμπες. Εγώ βασικά θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γνώρισα τη Βιργινία η οποία θα κάνει το γάτο, γιατί εγώ θα κάνω την Αλεπού. Γιατί βασικά στην αρχή ήταν να κάνω εγώ το γάτο, αλλά είμαι αλλεργικός στα γατιά. Επομένως μου δόθηκε τελικά η Αλεπού και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που θα συνεργαστώ με αυτή την κοπέλα και σκέφτομαι να τη ζητήσω να πάμε και σινεμά. Εγώ στο έργο κάνω το γάτο και δεν ήθελα να τα πω αυτά δημόσια, αλλά θα τα πω. Είμαι ζευγάρι με τον Γιάννη που κάνει την Αλεπού. Τον αντιπαθώ πάρα πολύ. Είναι πολύ κακός τοπιός, είναι ψηλός και φοράει γυαλιά και δεν μπορώ αυτούς που φοράνε γυαλιά με τίποτα. Είναι πολύ αρχάριος, εγώ είμαι πάρα πολύ έμπειρη, πολύ καλή. Μια περιπέτεια στη Νότιο Καρολίνα με έχει αλλάξει από τα νύχια ως την κορφή και μολοπούμε μονάχη στην Αθήνα και τριγυρνάω από το βράδυ ως το πρωί. Ο Πινόκιο ξεκινάει ως μαριονέτα, δηλαδή ένα «ον» που άγεται και φέρεται από τα σκηνιά της κοινωνίας ή των ανθρώπων που θέλουν να τον εκμεταλλευτούν, να τον βοηθήσουν και κάνει ένα ταξίδι ενηλικίωσης μέσα από τα λάθη του, μέσα από τις ορμές του, οι οποίες φυσικά τον παρασύρουν όπως όλους μας, εσάς, εμένα, όλους μας και καταλήγει να ενηλικιώνεται και να παίρνει τη ζωή του στα χέρια του τελικά, σαν ένας ενήλικας, σαν ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, όπως εσείς, εγώ, όλοι μας.